Σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι είμαστε στο παρελθόν, όσον αφορά τις, το προσφυγικό μεταναστευτικό, μα έχει ταλανίσει πάρα πολύ αυτό. Εξαρτάται τι συγκρίνουμε. Αν συγκρίνουμε συνθήκε φιλοξενία σε τυπικό επίπεδο, είμαστε καλύτερα. Προφανώ το ότι δεν υπάρχει μόρια, ότι είναι πιο αργανωμένα τα κέντρα, είναι θετικό. Τι είναι αυτά τα κέντρα που τα ονομάζουμε κλειστά ελεγχόμενα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλειστά, εμεί τα έχουμε χαρακτηρίσει φυλακέ κάποια από αυτά είναι πολύ, δεν είναι τεχνικέ λεπτομέρειε, αλλά επαναλαμβάνω, τι συγκρίνουμε. Αν συγκρίνουμε ροέ και ε, το θετικό είναι ότι έχουμε λιγότερε, ναι. Αν συγκρίνουμε την πολιτική ένταξη που παραμένει ανύπαρκτη, όχι. Αν συγκρίνουμε το κράτο δικαίου, όχι. Πούσπαξ, μισό λεπτό. Ναι, αυτό το κράτο δικαίου είναι πολύ σημαντικό. Όλοι μιλάμε για το κράτο δικαίου. Κανεί δεν ξέρει τι είναι το κράτο δικαίου. Και ποιο επηρεάζεται από τη μη ύπαρξη κράτου δικαίου. Ωραία. Α πούμε, να το, το απολοποιήσω, γιατί δεν είμαι και ειδικό νομική σπούδα, αλλά δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Το κράτο δικαίου είναι ένα σύνολο κανόνων που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμόζονται προ όφελο καταρχήν των αδυνάτων. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερασπίζονται πρώτα του πιο αδύναμου. Και μετά όλου μα. Αν θέλετε να το πω λίγο έτσι, απλά. Ε, πολλά στοιχεία καθι, ε, το λένε, δημιουργούν το κράτο δικαίου, η ελευθερία του τύπου η έλλειψη αστυνομική βία, η λειτουργία τη δικαιοσύνη, ε, ο σεβασμός σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμό στο, προσυ... στο, δίκαιο με την ευρία έννοια και άλλα. Αν δείτε την έκθεση για το κράτο δικαίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, θα δείτε τις, τα recommendations που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί θα καταλάβετε ποιοι τομεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προβληματικοί. Αν δείτε την αντίστοιχη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτή που βγαίνει 50 χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναχώρα, που υπάρχει και για την Ελλάδα, και εκεί υπάρχουν ειδικέ αναφορέ σε ειδικά ζητήματα που δείχνουν πού είναι το πρόβλημα. Η δικαιοσύνη φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο ασθενή, θα το πω έτσι. Η καθυστέρηση τη δικαιοσύνη, ο τρόπο που επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστέ. Βάζω μερικά στοιχεία τα οποία έχουμε συζητήσει. Η ελευθερία του τύπου προφανώς, το ιδιωσιακό του τύπου επίσης. Ε, ο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα με την ευρύτερη έννοια. Τώρα πάμε στο προσφυγικό. Ή ναι, για να το εντοπίσουμε όμω το κράτο δικαίου στο προσφυγικό, ακριβώ τι είναι. Το κράτο δικαίου στο προσφυγικό. Τα pushbacks, είναι... να πούμε ότι είναι οι επαναπροωθήσει που, 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 που γίνονται ή δεν γίνονται. Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολεμική. Αν γίνονται ή δεν γίνονται. Κοιτάξτε, πόλεμι... ε, από την πλευρά μα δεν είναι θέμα πολεμική. Έχουμε αποδείξει ότι γίνονται pushback. Ποια. Το ζήτημα έχει ανέβει και στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση του Όλαφ, που είναι το γραφείο κατά τη διαφθορά, λέει ότι υπάρχει βίντεο από αεροσκάφο τη Frontex που δείχνει την ελληνική ακτοφυλακή να βγάζει μια μηχανή από μια βάρκα και να την επιστρέψει στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το βίντεο είναι τη Frontex, δεν είναι δικό μα. Γιατί κατηγορηθήκαμε ότι χρησιμοποιούμε βίντεο από τι τουρκικέ αρχέ, ότι παίζουμε το παιχνίδι του Αρτογάν, ότι είμαστε εχθροί του κράτου κτλ. Πια είναι κάποια ευρωπαϊκή αρχή που το λέει, άρα για μα αυτό είναι αρκετά. Σημαντικό, θα έλεγα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η πρόσβαση στο άσυλο. Το πόσο εύκολο είναι να έχει κάποιο πρόσβαση στο άσυλο. Ξέρετε ότι το να ζητήσει άσυλο είναι ανθρώπινο δικαίωμα για όλου μα. Και εσεί και εγώ, όλοι μα. Το αν θα το πάρουμε, που είναι ένα άλλο θέμα, είναι το άλλο ζήτημα. Το αν έχουμε είναι, πρόσβαση. Δεν είναι, είναι όμω δικαίωμα του κάθε κράτου να το δώσει ή να μην το δώσει φυσικά, στο άσυλο. Φυσικά, πρέπει όμω να δώσει πρόσβαση. Ο καθένα μπορεί να ζητήσει οπουδήποτε άσυλο. Ε. βεβαίω μετά, με τη διαδικασία που προβλέπετε, το κράτο θα το δώσει ή το δώσει. Αυτό όμω που λέτε τώρα για την, για την ελληνική πραγματικότητα το ίδιο δεν γίνεται και σε, σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Με πολλού και διαφορετικού τρόπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν. είναι η Ελλάδα το κακό παιδί, θα Όχι, πω. όχι, όχι. Προφανώ όχι. Αλλά εμεί είμαστε μια ελληνική οργάνωση και άλλοι συνάδελφοι και ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Έχουμε κάνει παρατηρήσει και για το ευρωπαϊκό ζήτημα. Αν θέλετε, το, ε, το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, α πούμε, που ψηφίζεται, η καινούργια πρόταση για το ΠΑΚΤ που λέμε το ευρωπαϊκό για το άσυλο και τη μετανάστευση, έχουμε κάνει και εκεί παρατηρήσει. Και αυτό έχει πολλά ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα του να παίρνει, το λένε, το πώ χειρίζει τα προσωπικά δεδομένα των προσφύγων, το πώ επικαλείσαι την ασφάλεια για να χρησιμοποιήσει αυτά τα τα προσωπικά δεδομένα, ενώ για του Ευρωπαίου πολίτε δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει και μια αδικία. Το πώ κάνει τη διαδικασία συνόρων, όπω την ονομάζουμε, υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κράτηση 12 μήνε πλά. Χωρί να αναγνωριστεί ποτέ ότι πάτησαν το ευρωπαϊκό έδαφο, ενώ είναι μέσα στην Ευρώπη. Είναι πολύ τεχνικά τα ζητήματα, αλλά παραβιάζουν τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα των προσφύγων. Υπάρχουν ζητήματα ευρωπαϊκά, είναι προφανέ. Πολλά πράγματα τα οποία ψηφίζουμε τώρα στην Ευρώπη προκύπτουν από το εργαστήριο, όπω το ονομάζουμε, Ελλάδα. Η, η, κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκία, από αυτό που ονομάζουμε η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, είναι η βάση τη καινούργια πρόταση τη Επιτροπή για τον το, ουδανάσεις. το ερώτημα όμω είναι, επειδή υπάρχει, ειδικά το, στο παρελθόν, υπήρχαν πολύ μεγάλε προσφυγικέ παύλα μεταναστευτικέ ροέ. Και είναι γνωστό αυτό ότι υπάρχει εργαλειοποίηση από την πλευρά τη Τουρκία ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, πρέπει να είναι θέμα επιβίωση. Η ελληνική πλευρά μπορεί να γίνει χωνευτήριο όλων αυτών των καταστάσεων και δεν εννοώ ψυχών. Εννοώ τη πολιτική που εφαρμόζει ο γείτονα. Δεν πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά προφανώ θα αντιδράσει σε επίπεδο των διμερών σχέσεων που έχει με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα όμω, η ελληνική πλευρά ω εξωτερικό σύνορο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει και να ζητήσει στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι γίνονται συζητήσει για το μεταναστευτικό όπου η Ελλάδα είναι απούσα. Ενώ θα έπρεπε να είναι, πρωτα... να είναι πρωταγωνίστρια. Δηλαδή, δηλαδή... μα έχουν αφήσει στη μοίρα μα αυτό, λένε οι Όχι, Γιατί είναι... όταν μια χώρα η οποία είναι, προ... είναι στη γραμμή πυρό, εισαγωγικά η, η φράση, όπου εκεί έρχονται οι μεγαλύτερε ροέ προσφυγικέ και γίνονται σύνοδοι για, τη, για το μεταναστευτικό προσφυγικό και δεν μετέχει η χώρα που βρίσκεται στη γραμμή του πυρό, τι γίνεται. Από... Προφανώ μα έχουν αφήσει τη μοίρα μα σε πολλέ θα... καταστάσει. Δεν θέλω να σχολιάσω τι κάνουν οι ελληνικέ κυβερνήσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα, εάν διεκδικούν τη τους, ή αν την αποφεύγουν για να ξέρετε, να πούνε ότι είμαστε και εμεί έρμοιοι τη ευρωπαϊκή πολιτική, για να δικαιολογήσουν μερικά πράγματα, ή γιατί παίρνουν ανταλλάγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρυθεί πολιτικά. Εγώ έχω άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει παίρνει, παίρνει πρωτοβουλίε συνέχεια για το θέμα αυτό, θα έπρεπε να είναι μπροστά στις, από τι εξελίξει, θα έπρεπε να προτείνει πράγματα. Η Ελλάδα όμω από την άλλη, εδώ και 50 χρόνια που συζητάμε για τη μετανάστευση και την ένταξη, δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί, γιατί η θέση τη Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είναι δεν θέλουμε άλλε μετανάστε. Το έχουν πει οι υπουργοί δημόσια ότι δεν θέλουμε άλλου και δεν χρειαζόμαστε. Θα δείτε πόσε κενέ θέσει εργασία θα έχουμε φέτο στου τομεί που συνήθω σε, πρώτο σε επίπεδο συζητάμε για μετανάστε, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό. Έτσι. Θα το δείτε. Είναι πιο πολλέ από πέρσι ήδη. Και ήδη βλέπω ρεπορτάζ όπω βλέπαμε πέρσι από περιοχέ όπου λείπουν χέρια.